πάμε πρώτα με το ερώτημα που αφορά καταρχήν την εκδήλωση για τα κούλουμα στο Πάρο Καραμαλή. Ήθελα να ρωτήσω εδώ το εξής, επειδή είδα την αφισέτα και αναφέρεται πάνω στους Δήμος Ραφίνας, στις ιδιοργανωτές, το ΠΑΠ, οργανισμός λιμένους και υποστήριξη ιδιωτών. Θα ήθελα καταρχήν να γνωρίζουμε, επειδή δεν έχω δει στην Οικονομική Επιτροπή να έχουν περάσει έξοδα για αυτή την εκδήλωση. Επίσης δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν γνωρίζει κανείς, ο οργανισμός λιμένους τι συμμετοχή έχει, με τι ποσό ή σε είδους κτλ. Καθώς επίσης και ποιο λόγο και τι υποστήριξη προσφέρουν οι δυτικές εταιρείες. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Δύο. Στο κέντρο βοήθειας το πυροπλήκτο δίπλα, από όσο έχω πληροφορηθεί, έχουν σταματήσει πια να δίδονται μερίδες φαγητού και έχουν παρακολουθεί οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι να λαμβάνουν τις μερίδες φαγητού που τους αναλογούν από την ανάληψη στην εκκλησία. Και από όσο πληροφορήθηκα, δεν θέλω να βεβαιώσω αν είναι αυτά ορθά που ρωτάω ή όχι, αυτή τη στιγμή οι μερίδες, οι μερίδες περίπου είναι στις 37. Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τη σύντηση των πυροπλήκτων. Γιατί βλέπω τα νούμερα έχουν πέσει πάρα πολύ. Και για ποιο λόγο η σύντηση πια δεν γίνεται από το κέντρο βοήθεια στο οποίο πληρώνουμε ένα νίκιο παχυλό το μήνα και έχουν παρακολουθεί στην εκκλησία στην ανάληψη. Επίσης, επιπληροφορείται ότι δόθηκαν κάποια ρούχα σε ιδιώτη από το κέντρο δίπλα προκειμένου να δοθεί κάποιο άλλο αντάλλαγμα πιο χρήσιμο στους πυρόπληκτους. Και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι. Επίσης, θέλω ή να επιβεβαιώσετε να διαψεύσετε το εξής. Έχουν φτάσει στα αυτιά μου ενέργειες από τους υλοτόμους ότι οι υλοτόμοι πάνε φορτηγά με ξύλα σε διάφορους δημότες. Εδώ θέλω να καταγγείλω κιόλας την αυθαιρεσία και τον τρόπο που λειτουργούν οι εργολάβοι, οι υλοτόμοι, διότι από προσωπική εμπειρία μπήκανε μέσα στο οικόπεδο του πατέρα μου, όπου φυσικά δεν ζει, ρίξανε τη μάντρα, κόψανε πέφτια και φύγαν σαν κύριοι χωρίς να έχουν πάρει καμία άδεια. Και θα ήθελα να γνωρίζω τελικά τι γίνεται με την ιστορία με τους υλοτόμους. Είναι ανεξέλεκτοι υλοτόμοι, μπορούν να μπαίνουν όπου θέλουν, όπως θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και πολύ περισσότερο, ισχύει ή όχι το ότι σε κάποιους δημότες γίνονται delivery ξύλα στο σπίτι τους για καύση δώρο. Και αν ναι, από πού, ποιος δωρίζει τα καμένα ξύλα σε δημότες. Θα ήθελα να γνωρίζετε κάτι, να μας πείτε σε αυτό, ή αν δεν γνωρίζετε πρέπει να διερευνηθεί όπως και δίποτε. Και τελευταίο και βασικότερο. Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζετε, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο μας και το γειτονικό Δήμο την 23η Ιουλίου. Όλο αυτό το καιρό, από την 23η Ιουλίου μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι όλη η αντιπολίτευση εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει πει κουβέντα. Αντίθετα, έχει βάλει πολύ κάτι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το μετακινήσαμε γι' αυτό. Γιατί αποδείξαμε ότι έχουμε πρώτα απ' όλα ήθος. Αποδείξαμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω σε νεκρούς. Δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω σε καμένες περιουσίες συνανθρώπων μας. Παρ' όλα αυτά, ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και τι εννοώ. Δεν μπορούμε πια να σφυράμε διάφορα. Δεν μπορούμε πια να μην πιάσουμε τα μπακέρα και να ασχοληθούμε με αυτή. Και τα μπακέρα είναι εξής. Από τις ημέρες που ακολούθησαν την τραγωδία της 23ης Ιουλίου, σε όλες τις ερωτήσεις που απευθύναμε στον κύριο Μπουνού, έλεγε τα έχω κάνει όλα καλά. Όλα λειτουργήσανε τέλεια, οι υπηρεσίες τέλεια, όλα τέλεια. Και όλοι είχαμε ένα τεράστιο ερωτηματικό πώς γίνεται όλα τέλεια όπως ισχυρίζεστε και τελικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη αντίθετα σήμερα απεφάνεται ότι έχετε σοβαρότατες ευθύνες και προφανώς θα παραβευθείτε κάποια στιγμή σε δίκη. Και δεν μιλάω μόνο στον προσωπικό γονό και σε όλου του
τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν ευθύνη για την τραγωδία της 26ης της Ιουλίου. Ξέρετε, άκουσα σήμερα ότι λόγω του ότι η διώξη είναι παθμό πλημελήματος δεν είναι κάτι και τόσο βαρύ, βρε αδερφέ. Μου φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει κάτι τι σημαίνει εδώ πέρα. Έτσι, ακριβώς και βέβαια είναι ποινικό. Η διώξη δεν έχει καταδίκη. Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να είναι πολύ να συντομεύσετε. Θα συντομεύσω, αλλά μιλάμε για ένα θέμα μείζωνας σημασίας, κύριε Πρόεδρε, και καλό είναι λιγάκι να μην παλεύουμε τα δευτερόλεπτα. Έτσι, αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας σήμερα και ακούγοντας όλες τις ειδήσεις, είδαμε ότι επειδή του τις ευθύνες, στα 20 πρόσωπα που αναφέρονται, για έλλειψη συντονισμού, σωρία παραλήψεων και λαθών κατά την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας και φυσικά και στο Δήμο το δικό μας και σε όσους παίρνουν την ευθύνη. Και οι κατηγορίες, κύριε Πρόεδρε, είναι υπαρκές, δεν είναι ελαφρύες. Εμπρισμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διαπαραλήψεως, σωματικές βλάβες κατά συρροή, διαπαραλήψεως και από αμέλεια, από υπόχρεους και μη. Και όπως αναφέρεται, ο νόμος προβλέπει ποινές ως 5 χρόνια φυλάκισης, αλλά υπό εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να φτάσουν στα 10 χρόνια. Ενώ αυτό δεν μπορεί να κάνουμε γαργάρα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχουμε κάνει γαργάρα πάρα πολλά. Και μπράβο μας, ενώ της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά εμείς βάλαμε πλάτη. Αλλά εδώ αυτό το θέμα καίει. Αυτό το θέμα θέτει υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή τα καθήκοντα πασχούλα του κ. Μπουρνού. Το λέω με ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Και είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Βασιλόπουλε, σας ακούμε.